Καλημέρα στην κρύα μέρα. Είναι αυτή η Καλημέρα. κακοκαιρία Express Καλημέρα. και θα έχει και πολύ πολύ αέρα. Το λέω για όσους είναι να μετακινηθούν από θάλασσα. Δύσκολη μέρα έως αδύνατη για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει στη ζωή αυτό το δύσκολο πράγμα που λέει όσα δεν τα φέρνει η Ο ώρα και χρόνος. τα λοιπά. Ο χρόνος θα φαίνεται. Πες μας λίγο, Ευαγγελία, τώρα το παρασκήνιο όλης αυτής της ιστορίας Λιβανού και το τι έρχεται από εδώ και πέρα. Κοίταξε, Νίκο, μπήκαμε σε μία μακρά, άτυπη προεκλογική περίοδο. Όλοι μιλάνε για τις εκλογές, παρότι η κυβέρνηση το εξορκίζει. Επειδή όμως τα θέματα της οικονομίας είναι πολύ δυνατά και κανείς δεν ξέρει πραγματικά αν θα μπορέσει η κυβέρνηση, αν θέλει ο Πρωθυπουργός, να εξαντληθεί η τετραετία, έτσι λοιπόν εκτιμήθηκε ότι θα πρέπει να κάνει μια κίνηση που να μην επιτρέπει στην αντιπολίτευση για μέρες ολόκληρες να σηκώνει έργο, να το πω απλά. Επιπλέον η κυβέρνηση ήταν σχετικά λαβωμένη και από την κακοκαιρία, την παραμονή του κ. Στυλιανίδη στην θέση του Υπουργού Κλιματικής Αλλαγής, παρότι τα πράγματα είχαν πάει χάλια. Τον στήριξε ο Πρωθυπουργός και ενισχύει και την πολιτική προστασία. Επιπλέον ήθελε να στείλει και ένα μήνυμα σε όλους ότι σε μια στιγμή αφενός που η ακρίβεια μας δοκιμάζει, η πανδημική κρίση μας έχει φτάσει στα όρια μας, πρέπει όλοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, πόσο μάλλον όταν αναφέρονται σε τραγικά γεγονότα. Έτσι λοιπόν, θεωρήθηκε μονόδρομος η ναι. διαγραφή του κυρίου Λιβανού, η διαγραφή από Ποβή και η διαγραφή του κυρίου Δούκα στη συνέχεια. Το τηλέφωνο μαθαίνουμε ότι ήταν οργισμένο. Το τηλέφωνο Αυτό Μητσοτάκη προς Λιβανό. Προς τον κύριο Λιβανό, τον οποίο το βρήκε στο Στρασβούργο. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν την... είχαν την εξέλιξη που όλοι ξέρουμε. Το μέγαρο Μαξίμου, αυτό που διεμηνεί προς όλους, είναι ότι να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι δεν είναι ναι. μόνο θέμα εικόνας της κυβέρνησης, είναι ότι σε μια στιγμή που η κοινωνία είναι τόσο ταλαιπωρημένη, αυτά τα πράγματα απλά δεν λέγονται. Για πες, Ελένη. Τόσο απλά. Ναι, αυτό είναι, εγώ θα έλεγα, η κορυφή του παγόβουνου. Πολύ σοβαρό θέμα, γιατί πραγματικά ήταν, πέρα από την κοινικότητα, ήταν και χυδαίο το να περνάει στην κοινωνία ότι όλα εξαγοράζονται, ακόμα και η ανθρώπινη ζωή, λεφτά με μαύρες σακούλες, όλο αυτό ήταν πραγματικά μια αντιαισθητική εικόνα. Από εκεί και ύστερα θεωρώ ότι ο κύριος Λιβανός είχε στοχοποιηθεί μέσα στην κυβέρνηση και για κάποια λάθη τα οποία είχε κάνει και του είχαν στοιχήσει, έκανε λάθος το ΦΠΑ, τον οποίο εξήγηλε προχθές για τους αγρότες, πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να το μαζέψουν και να δούνε πώς θα το χειριστούν. Είχε κάνει μία δήλωση για τον ανεμβολίαστο Μητροπολίτη. Ήταν δηλαδή, θα έλεγα, μία σειρά από πράγματα και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπήρχε και γκρίνια και από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ότι στις επαφές που έκανε με τους αγρότες δημιουργούσε την αίσθηση ότι αυτός θέλει να κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει για να τους τα πράγματα να εξομαλυνθούν, αλλά εξαρτώνται όλα από το οικονομικό επιτελείο. Προφανώς το βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε ήταν το κερασάκι στην τούρτα και κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα εγώ ότι έλυσε και τα χέρια του Πρωθυπουργού για να κάνει την επόμενη κίνηση. Μέσα σε όλα, σε όσα ακούσαμε, ήταν και ότι ο Πρωθυπουργός αντέδρασε έτσι γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με το αξιακό του στάτους, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Την ίδια ώρα όμως εμφανίζεται και ένα άλλο βίντεο με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον κύριο Γιωργαντά, ο οποίος σε μία κομματική εκδήλωση εμφανίζεται να λέει στην πραγματικότητα ότι πρέπει αυτοί οι οποίοι οι πολίτες είχαν εξυπηρετηθεί από τη Νέα Δημοκρατία με διορισμούς, με προγράμματα... Ναι, μόνο, πες το γρήγορα γιατί είναι γνωστό, το έχουμε και στο site. Να ανταποδώσουν στη Νέα Δημοκρατία το καλό που τους έχει κάνει. Βέβαια, εδώ έχει... Μία λογική, αν μου επιτρέπεις να τελειώσω, Ευαγγελία, μία λογική που πραγματικά συνεχίζει, δεν είναι τα ίδια μεγέθη, ως αντίληψη όμως
δείχνει κάτι για το πώς κινούνται. Και η Νέα Δημοκρατία απαντά ότι από την άλλη πλευρά υπάρχουν δηλώσεις της κυρίας Χρυστοδηλοπούλου, του κ. Πολάκη, αλλά τώρα μιλάμε για την κυβέρνηση. Τώρα μιλάμε για την κυβέρνηση. Υπάρχει μια απάντηση, να την πούμε. Και λένε λοιπόν ότι ήταν μια κομματική εκδήλωση του 12, πριν τις εκλογές, που όπως όλα τα κόμματα, έτσι και στη Νέα Δημοκρατία, ήθελαν να κάνουν μια προσπάθεια να προσεγγίσουν τους ψηφοφόρους. Αυτό απαντάνε. Δεν σου λέω κάτι άλλο. Θανάση, τι λες εσύ? Να πω κάτι. Είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω σχεδόν στο 99% με την κυρία Ελένη μας εδώ. Λοιπόν, όντως ο κύριος Ιβανός ήταν ένας κακός υπουργός. Και λέω, γιατί θα πρέπει να φτάσει να δοθεί αφορμή για να πει για την κυβέρνηση? Δεν έχει χειριστεί ένα πράγμα, είναι αόρατος στο Υπουργείο, έτσι. Σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα, είναι αόρατος. Έκανε λάθος αυτό που λέει στο ΦΠΑ. Δηλαδή, έφτιαξε ένα πακέτο για τους αγρότες. Το οποίο, αν κάτσουμε εμείς οι τρεις εδώ πέρα και το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε καλύτερα. Την ώρα που κάνουμε εκπομπή, έτσι. Δεν θα πάρουμε περισσότερο χρόνο. Την ίδια ώρα. Θα φτιάξουμε καλύτερα. Τα έκανε, αν να μην πω την έκφραση. Λοιπόν, στο παρελθόν έχει κάνει κι άλλες γκάφες. Κι άλλες, δηλαδή. Δεν θέλω να τις απαριθμίσουμε. Γιατί πρέπει να φτάσει αυτή η στιγμή που θα δοθεί μια αφορμή για να φύγει από την κυβέρνηση? Τι είναι παγιωμένες είναι οι θέσεις των υπουργών? Ναι, εντάξει, άλλο είναι πάντως να φύγει από την κυβέρνηση με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, γιατί ο Πρωθυπουργός κάνει μια αλλαγή, και άλλο είναι αυτό το οποίο συνέβη. Τέλος πάντων, αυτό που έγινε πάντως είναι πραγματικά τραγικό. Προφανώς η πρώτη ευθύνη είναι στον κύριο Δούκα, δηλαδή αυτός ο κινησμός. Ο κύριος Δούκας είναι ένας τεχνοκράτης, μην το ξεχνάμε. Έχει διατελέσει πολιτικός, έχει υπάρξει υπουργός, αλλά είναι ένας τεχνοκράτης. Δεν λέγονται, Νίκο. Αυτό πάνω από τεχνοκράτης δεν σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συναισθήματα, δεν έχει πολιτική αντίληψη, δεν έχει ενσυναίσθηση. Δεν μπορεί δηλαδή να τα λες αυτά τα πράγματα. Και προφανώς η αντίδραση του κύριου Λιβανού και η ανάρτησή του μετά, αυτό που είπε ότι είχα εμφανώς ηρωνική διάθεση, για μένα είναι, πώς θα το πω, και το κερασάκι στην τούρτα. Δεν είχε ηρωνική διάθεση ο κύριος Λιβανός, τουλάχιστον. Αυτό που εμείς εισπράξαμε ήταν ότι το καταχάρηκε, όχι ότι το ειρωνεύτηκε κιόλας. Έτσι. Μου κάνει εντύπωση ο κύριος Δούκας επέρετο κιόλας. Δηλαδή ήταν η έκφραση του προσώπου, αυτά που έλεγε, δηλαδή δεν το πίστευες. Έχει γνωρίσει κανείς, φαντάζομαι όλοι έχουμε γνωρίσει τον κύριο Δούκα έτσι από κοντά. Ναι. Με κλειστές πόρτες. Είναι ένας από τους πιο άρρωγαν πολιτικούς που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα. Αλλιώς, Θανάση, πάρα πολύ. Να σημειώσω ότι γνωρίζανε ότι καταγράφονται έτσι. Δεν ήταν μια κλειστή εκδήλωση. Όχι, το ξέραν όλοι. Κύριος Δούκας είναι δήμαρχος. Και αυτή έχει τη σημασία του, δηλαδή. Νομίζω ήταν τόσο άτυχο. Να πω ένα άλλο σχόλιο που είναι και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας δεν τόλμησε να πει ένα απλό. Εκεί, σε εκείνη την εποχή, πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Κώστας Καραμάλης. Ότι η Νέα Δημοκρατία το ανέφερε, έχει και ο λόγος του, και ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το ανέφερε. Έχει τους λόγους του. Λοιπόν, το πάντως για να κλείσουμε τον κύκλο, επειδή έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο άτυπη, και αυτή θα είναι, αν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι όπως εγώ τουλάχιστον έχω ως ρεπορτάζ, θα πάει έτσι μέχρι το Σεπτέμβριο, και από το Σεπτέμβριο και μετά θα είναι κανονική προεκλογική περίοδος, γιατί θα πάμε ένα εξάμηνο βαριά προεκλογικά. Βλέπουμε πάντως μία αγωνία στην κυβέρνηση και στο Πρωθυπουργείο, Ευαγγελία. Δηλαδή, εγώ διαπιστώνω ένα μεγάλο άγχος. Ακόμα και ο χρόνος που έγινε όλο αυτό. Δηλαδή, πριν το πάρουμε χαμπάρι, ξαφνικά ήρθε μία ανακοίνωση ότι φεύγει ο Λιβανός. Οι περισσότεροι δεν ξέραμε για το βίντεο ακόμα. Είχε αρχίσει να κυκλοφορεί στα social media, αλλά ψάχναμε να δούμε τι έχει γίνει. Δηλαδή, υπάρχει αγωνία να αντιδράσει η κυβέρνηση και να αντιδράσει άμεσα. Δηλαδή, πριν το πάρουμε χαμπάρι και κάθετα, με τρόπο ο οποίος δεν θα αφήνει περιθώριο. Αυτό έχει το καλό του ή και το κακό του. Γιατί προφανώς και η εικόνα της κυβέρνησης, όπου μια μέρα υπάρχει μια συγγνώμη για μια καταστροφή, την άλλη μέρα υπάρχει ένας υπουργός που έχει ό,τι έγινε με τον κύριο Λιβανό, δεν είναι καλή εικόνα. Έτσι. Δεν είναι προφανώς. Εικόνα. Και ειδικά μετά την κακοκαιρία που συνέβησαν όσα συνέβησαν, νομίζω ότι η αγωνία αυτή έχει ενταθεί και νομίζω ότι η κυβέρνηση αισθάνεται ότι δεν θέλει να δώσει πρόσφορο έδαφος. Πολύ άγχος. Ό,τι έγινε χτες. Επεισόδια. Και ως προς τον τρόπο και ως προς τον χρόνο δείχνει ένα μεγάλο άγχος αυτή τη στιγμή στο κυβερνητικό επίπεδο. Και να σημειώσω ο Πρωθυπουργός να, εν πάση περιπτώσει, να επουλώσει και τις πληγές στο προσωπικό του προφίλ. Δεν είναι. Καλά, συνολικό είναι το θέμα. Δεν είναι. Δεν είναι άλλο πρωθυπουργό και άλλο κυβέρνηση. Οι κινήσεις έχουν να κάνουν μια συνέχεια με το ότι θέλει να ξαναφανεί, ότι έχει πυγμή, ότι έτσι. Τέλος πάντων, όλα αυτά. Πήγες και από το συμβάν έγινε σε μια στιγμή
που τα τρακτέρ είναι παρατεταγμένα στις παρακαμπτήριες οδούς. Δηλαδή που δεν έχει κοπάσει το θέμα της αντίδρασης των αγροτών. Όχι οπότε, μόνο δεν έχει κοπάσει η Ευαγγελία, κατεβαίνουν και άλλοι. Για να κλείσουμε, εγώ θέλω να σταθούμε λίγο και στην αλλαγή που έγινε. Η αλήθεια είναι ότι ευνηδιάστηκα βλέποντας τη μετακίνηση του κυρίου Γιοργαντά. Το λέω γιατί ο κύριος Γιοργαντάς έχει ένα κρίσιμο πόστο, στο οποίο η κυβέρνηση ποντάρει πολλά και είναι αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και όλη η δουλειά που γίνεται εκεί, είναι και πάρα πολύ καλή δουλειά, έτσι. Το ξέρουμε όλοι, νομίζω ότι αυτό είναι πανδομολογούμενο. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν που ένα κομμάτι από τα πετυχημένα κομμάτια της κυβέρνησης το πειράξανε, βάλανε τον κύριο Γιοργαντά σε αυτή τη θέση και δημιούργεται ένα ζήτημα. Ναι. Ωστόσο προέρχεται από ένα μικρό αγροτικό νομό και αυτό ήταν ένα σύν. Και επιπλέον είναι μια αναβάθμιση, υποτίθεται, επειδή έχει κάνει, και όντως έχει κάνει στον ψηφιακό τομέα υπό τον κύριο Πιερακάκη, πάρα πολύ καλή δουλειά, το ξέρουμε όλοι. Εγώ έψαξα λίγο και προς την πλευρά της Θεσσαλίας να δούμε αν από εκεί υπήρχαν περιθώρια να υπουργοποιηθεί κάποιος, αλλά είδα ότι δεν προχωρούσε από πολύ νωρίς. Ούτε ο κύριος Θήλιος που θα μπορούσε να είναι μια λύση, που είναι υφυπουργός και επίσης ξέρει τα θέματα, είναι από την Άρτα επίσης μια περιοχή αγροτική. Μου λένε ότι η απόφαση βασίστηκε σε δύο πράγματα. Στο ότι έχει επιτυχημένη θητεία και στο ότι 10 χρόνια στην Βουλή έρχεται από ένα αγροτικό νομό και ξέρει τα θέματα των αγροτών. Από την άλλη, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, φεύγει από τη θέση του κύριου Γιοργαντάς. Λέει ο Νίκος, και προφανώς έτσι είναι, ότι ήταν και επιτυχημένος. Δεν αντικαθιστάται. Δηλαδή, υπάρχει εκεί, υποτίθεται, γίνεται ένα έργο. Ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα αντικαταστήσει. Θα το αναλάβει περαιτέρω ο κ. Πιερακάκης. Πάντως, αν είχε σημασία το έργο που έκανε για να υπάρχει συνέχεια ή δεν είχε. Πάντως, θέμα ανασχηματισμού δεν προκύπτει επειδή δεν καλύπτεται. Έτσι λένε οι κυβερνητικές πηγές, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και όχι, το αλλά κομμάτι ήταν λάβει ο κ. Πιερακάκης και οι γραμματείς και τα λοιπά. Λοιπόν, υπάρχει μια έκταση ανάγκη. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία για το πώς θα τρέξουν. Δεν ξέρω αν έχουμε τίποτα άλλο. Θα είναι έξω από τα οικονομικά κάτι άλλο. Περιμένουμε το πακέτο για το ενεργειακό κόστος, για το επιπλέον ενεργειακό κόστος. Για οποίο είναι άρτα στιγμή αυτό. Έπρεπε να έχει ανακοινωθεί φτάνοντα 10 Φεβρουαρίου. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στο Newsit. Προστατευτείτε από το κρύο και από το αγιάζει σήμερα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε εδώ έτσι. Διαδικτυακώς αύριο. Καλημέρα. Καλημέρα.